Γεια σας παιδιά, εδώ Multiplayer και αυτό θα είναι ακόμα ένα βίντεο Brawl Stars. Σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε έναν brawler ο οποίος σε αυτή τη season τον μπάφαραν παιδιά τόσο πολύ που είναι απίστευτος τώρα. Και αυτό για το οποίο μιλάω είναι ο Mortis. Ο Mortis λοιπόν εδώ πέρα έχει γίνει τώρα OP. Και αυτό γιατί άλλαξαν τον Mortis, τον έκαναν να έχει το Coiled Snake, το δεύτερο Star Power, ως κανονικό ability. Και τώρα το Coiled Snake απλά το κάνει λίγο πιο μικρό το bar από κάτω του Coiled Snake. Να παίρνει λιγότερη ώρα να το φορτίσει. Δηλαδή, ακόμα και πάω ένα Mortis, μπορεί να έχει Coiled Snake. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε 100% το Creepy Harvest, το πρώτο Star Power. Και αν θέλετε να παίρνετε kills και να το χρησιμοποιείτε δηλαδή το Creepy Harvest, καλό είναι να παίρνετε και το πρώτο gadget. Εγώ συνήθως το παίρνω αυτό το πρώτο gadget. Σπάνια παίρνω το δεύτερο, και είναι πολύ καλό και το δεύτερο. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε λίγο με το Mortis και θα ανοίξουμε αυτά τα box που έχω αφήσει εδώ πέρα. Ένα μικρό box opening έτσι. Έχω αρκετά gadgets και star powers να πάρω, ελπίζω να πάρω κάτι. Και τώρα θέλω να πω κάτι random πράγματα. Πρώτα απ' όλα πήρα τον True Silver Mortis μια φορά, τον είχε στο shop, νάτος εδώ πέρα. Τρομερό skin εννοείται. Ας παίξουμε λίγο με True Silver Mortis να δούμε πώς θα πάει. Επίσης να πω ότι είχα πάρει κάποια στιγμή και τον Nightmare Crow που τον είχε στο shop με 10.000 star points και αυτό τρομερό skin εννοείται. Τι άλλο να πω, εντάξει, τον Grifter έχω πάει rank 12, εδώ πέρα βλέπετε 13, δεν την έχω και πολύ ψηλά, δεν την έχω ανεβάσει ακόμα, θα τον ανεβάσω σιγά σιγά. Πάνω κάτω αυτά ήταν λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με, παίξουμε τώρα λίγο Brawl Ball λέω, επειδή ο Mortis είναι απίστευτος στο Brawl Ball. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια καλά plays, να δούμε πώς θα τα πάμε, επειδή δεν ξέρω τώρα. Α! Έχουμε Byron στην αντίπαλη ομάδα και έχει και το skin. Τρομερός ο αντίπαλος, έχει το skin του Byron. Τώρα εγώ δεν έχω παίξει καθόλου Power League, οπότε δεν ξέρω πότε θα το πάρω το skin, θα δούμε. Ω, μας το έβαλαν, καλά. Εντάξει. Φράγκ εκεί πέρα πάει χαλαρά και παίρνει την μπάλα αυτός. Τι! Όχι ρε, τι μας έκανε ο Byron, εντάξει. Θα μπορούσα να το έχω βάλει εγώ, αλλά δεν έφτανα. Δεν είχα... Άμα είχα το δεύτερο gadget θα μπορούσα να το είχα βάλει εγώ, να πω την αλήθεια. Ναι. Εκεί πέρα έσωσα τουλάχιστον την μπάλα από το Mortis που έγινε να του στάρει, επειδή του έκανα κόλπο και το απέφυγα το αυτό που έκανε. Ενώ δεν μας το βάλε αυτό εννοώ. Πόρε, πόσοι αντιπάλοι είναι μαξιασμένοι ρε, rank 21 έχω το Mortis, δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό. Είναι πάρα πολύ. Τους έχουν πάρα πολύ μεγάλο power τους μπρόλερς οι αντίπαλοι. Για κάποιο λόγο. Καλά. Και εμάς και εμείς έχουμε έναν μαξιασμένος του, αλλά... Ναι. Α, αυτό τον πέτυχα. Δεν πειράζει. Τι! Πώς με πέτυχε! Όχι ρε, τώρα... Να το βάλουμε τώρα, εντάξει. Okay. Μονίξ τρόπε, δεν πειράζει, εγώ θα πατήσω play again. Ευτυχώς που κανένας δεν έπαιξε, βλακία έκανε, πρέπει να βγω επειδή... εγώ γενικότερα πατάω play again, αλλά άμα είναι χάλια random, δεν ξαναπατάω. Αυτό το skin εννοείται του Mortis είναι απίστευτο, το True Silver skin. Ωχ, πω, νόμιζα θα έρθει προς τα μένα και ήμουν έτοιμος να κάνω gadget. Έλα τώρα ρε φίλε, γιατί... Μπορώ να πω ότι δεν είμαι και άσχετος με Mortis, αλλά ούτε και
απίστευτος είμαι, δηλαδή κάνω και τις βλακίουλες μου εγώ, τι να κάνουμε. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ο Μόρτς είναι OP σε αυτό το season. Τον μπάφαραν αρκετά και τώρα είναι αρκετά καλός, ως πολύ καλός. Όπως το έσωσα! Okay, αυτό ήταν καλό, επειδή σκότωσα τον Edgar που είχε να βάλει γκολ. Μα και πάλι δεν ήταν αρκετό, δηλαδή δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Οπα. Πω ρε φίλε. Οι Randos μου όμως δεν κάνουν τίποτα εκεί πέρα. Γιατί πάλι είναι πολύ καλή. Καλά, εννοείται σε κάθε μάτσα αυτό γίνεται. Μα παίζει με Randos, θα παθαίνεις, αλλά και πάλι. Πάντως γενικότερα στον άτομο τώρα ο Μόρτις είναι καλύτερος γενικότερα, όχι μόνο στο να παίρνει kills και τα λοιπά. Ωχ, βλακή έκανε εκεί. Ναι. Okay, και άλλα τρόπα χάνουμε. Ωχ, να πάρει. Πάμε να αλλάξουμε στον Rock Mortis, επειδή νιώθω καλύτερα με αυτό το skin. Δηλαδή, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Ότι είναι, επειδή είναι τέλειο skin, αλλά και επειδή δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είμαι καλύτερο όταν είμαι με Rock Mortis ή ότι. Πώς το λένε, μου φέρνει τύχη, κάτι τέτοιο. Μια φορά για παράδειγμα είχα κάνει ένα triple kill με το gadget αυτό που έχω βάλει τώρα. Είχα κάνει triple kill σε ένα Brawl Ball match. Ήταν απίστευτο, δηλαδή ήταν και στο τέρμα τους. Το βάλαμε πανεύκολα μετά εννοείται. Αλλά είχα κάνει ένα triple kill με το gadget, ήταν απίστευτο αυτό. Έπρεπε να το έχω κάνει, να το έχω κάνει record, αλλά το ξέχασα μετά. Οπα. Γιατί δεν πήγε προς το Sunny και πήγε προς το Mortis, το main attack. Να δεν πειράζει. Όχι! 72 ζωή, ρε, σοβαρά τώρα. Γιατί όλοι οι Φράγκοι είναι μαξιαρισμένοι, τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό. Οπ, τι πήγα προς τα εκεί. Οπα, πρέπει να έχω πάρει το άλλο gadget μάλλον. Οπα, κάτι κάνουμε εδώ. Οκ, κάτι κάνουμε εδώ, οκ. Οι σπέκτες μου τώρα κάπως κάτι κάνουν, εντάξει. Έχουμε και αυτά τα animated pins εδώ πέρα τα... με το τρόπαιο. Φίλε. Γιατί έχουμε όλη την ώρα αντίπαλο Frank που είναι μαξαρισμένος, δεν το καταλαβαίνω αυτό και παίρνει και πολύ εύκολα kills όλη την ώρα. Έχουμε εδώ showdown με new event, δεν πειράζει. Ωραία. Αν ήμουν καλύτερο rank νομίζω ότι θα πήγαινα καλύτερα επειδή θα είχα καλύτερους randoms. Αλλά προς το παρόν, οκ, αυτή είναι μαξαρισμένη, εντάξει, κάτι γίνεται. Η Amber τώρα θα χάσει το άμμο της όπου να είναι. Εδώ βάζουμε και γίνουμε λίγο toxic και καλά. Έλα! Α! Έλα εδώ Dynamic, φέρε. Μπράβο, καλός. Έλα ρε Dynamax τώρα. Ποιος παίρνει Dynamax αυτό το map, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι έκανε τώρα αυτός. Δεν ξέρω αλλά. Ο άλλος έκανε triple dash στον τοίχο Mortis. Και εμένα μου γίνει μια φορά, αλλά... εντάξει, είπαμε.
Triple dash, βασικά μπορεί να μου γίνει, μπορεί να μην μου γίνει και ποτέ, αλλά double dash σίγουρα. Ναι. Ρε τι κάνει αυτός ο Dynamite, ποιος παίρνει Dynamite εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό ρε. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό για Dynamite αυτό το map. Έχει λίγους τύπους, αλλά τι πώς θα κάνει και πολλή δουλειά. Να, ας πούμε εδώ έκανα ένα dash στον τοίχο. Τουλάχιστον δεν ήταν double dash όμως, όπως έκανε ο άλλος, που έκανε και triple. Ω, όχι! Παραλίγο. Έλα! Τουλάχιστον νικάμε. Από γκολ που εγώ έβαλα νομίζω. Στην αρχή, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, τώρα λέω να ανοίξουμε λίγο αυτά τα boxes να δούμε τι θα τύχουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε τα brawl boxes εννοείται. Επίσης πριν ξεκινήσουμε να πω ότι το brawl pass το έχουν αλλάξει τώρα λίγο. Σχετικά με τα προηγούμενα seasons έχουν βάλει εδώ πέρα 50 coins από πάνω. Έχουν βάλει coins σε θέσεις που δεν υπήρχαν. Επίσης εντάξει να πω άσυνο OP, νομίζω όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι πολύ καλό εννοείται, αλλά δεν θα το πάρω αυτό το brawl pass. Επειδή δεν έχει νόημα καν, δηλαδή δεν ξέρω, παραέχω. Τους έχω σχεδόν όλους max, δηλαδή από power points είμαι αξιαρισμένος. Δηλαδή ανοίγω box και παίρνω μόνο, μόνο coins. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο brawl box, τίποτα, λογικό. Να, βλέπετε μόνο coins, αυτό εννοούσα. Brawl box, τίποτα. Α! Token Doubler από brawl box. Οκ, αυτό είναι κάπως καλό. Ωραία. Μετά έχουμε Big Box το πρώτο. Στο tier 0 τώρα να το πω, δεν ξέρω επειδή δεν έχει νούμερο. Είναι εκεί που παίρνει το Business Sell τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να δούμε τα tap. Πάμε να δούμε εδώ το πρώτο box. Τίποτα. Δηλαδή εμένα μόνο αν αναβοσβήνει το ένα σημαίνει ότι τυχαίνω κάτι. Πάμε να δούμε επόμενο Big Box, να δούμε τι θα τύχουμε. Πάμε. Tap. Πάμε. Τίποτα. Να δω λίγο τις πιθανότητες επειδή πραγματικά δεν ξέρω γιατί, αλλά. Έχω λίγες πιθανότητες. Όχι, 1%, 2%. 0,2% για Mythic. Άρα έχω 0,2% να τύχω. Τον Buzz. Ναι, ο Buzz τώρα είναι Mythic γι' αυτό. Ωραία. Αν δεν πάρουμε κάτι, θα πάρουμε τον gadget του Crow εδώ πέρα. Ας το πάρουμε τώρα, γιατί όχι. Ορίστε, gadget του Crow, Defense Booster. Τέλειο gadget εννοείται. Πολύ καλό. Αλλά το δεύτερο είναι OP στα 3v3 game modes. Λοιπόν, έχουμε άλλα 5 boxes. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Στο tier 5, το big box, πάμε να δούμε. Δεν ατύχουμε. Πάμε, tap, έλα. Ατύχουμε κάτι. Τίποτα. Πάμε στο επόμενο να δούμε. Πάμε. Tap, μου λέει. Έλα. Πάμε να δούμε. Ούτε εδώ, τίποτα. Πάμε να δούμε σε αυτό το big box τι θα έχει εδώ πέρα. Για πάμε λίγο. Τίποτα, μόνο coins. Πάμε λίγο στο επόμενο, στο tier 11, να δούμε. Πάμε να το ανοίξουμε τώρα λίγο. Τίποτα. Και έχουμε ένα τελευταίο mega box. Πόσα coins έχουμε? Α, εντάξει, δεν έχουμε και τόσο πολλά. Λοιπόν, mega box. Πάμε. Αν είναι να τύχουμε κάτι, ας τύχουμε σε αυτό το mega box, παιδιά, επειδή. Τώρα εντάξει, mega box είναι το καλύτερο box από όλα, εννοείται. Πάμε να δούμε, έλα σε παρακαλώ να τύχω κάτι σε αυτό το Mega Box. Πάμε! Ναι! Κάτι χαίνουμε! Δεν νομίζω ότι θα είναι Brawler, νομίζω ότι θα είναι Gadget Star Power. Πάμε να δούμε. Gadget του Stu. Πόρε φίλε. Αν αυτό το είχα τύχει νωρίτερα πριν τον Nerfaron θα ήταν πολύ καλό. Αλλά και πάλι, τουλάχιστον είχαμε ένα Gadget. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Stu, δεύτερο Gadget, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο αυτό ήταν. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να γράψετε ένα comment και φυσικά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι. Και τα λέμε παιδιά στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.